Χαίρετε αγαπητοί φίλοι. Εν πρώτης, να χαιρετήσουμε τους αγαπητούς μας φίλους και να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό οι σέκτες. Με τον όρο σέκτες, λοιπόν, θεωρούμε κάποιες ομάδες μη ορθόδοξες που διδάσκουν διδασκαλίες ξένες προς το χριστιανισμό. Ενώ συγχρόνως ισχυρίζονται οι ίδιοι ότι διδάσκουν την αλήθεια. Έχουν μελετήσει ό,τι πιο ελκυστικό για τον μη πεπαιδευμένο άνθρωπο και με τον τρόπο τους τον μαγνητίζουν και τον φέρνουν κοντά τους ώσπου να του αλλάξουν τα πιστεύω και να τον κάνουν ξένο προς την αλήθεια, αλλάζοντάς του και τα ορθόδοξα πιστεύω του και τον τρόπο σκέψεώς του. Μεταξύ των, αυτές οι σέκτες ή αλλιώς αιρετικές ομάδες έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Να αναφέρουμε μερικά από αυτά. Πρώτον, διαδίδουν την ψευδή θεωρία της μετεσσερκώσεως. Δεύτερον, θεωρούν τον Χριστό μέγα διδάσκαλο, αλλά όχι μοναδικό Υιό του Θεού και Θεό. Προσέξτε το αυτό. Μπορεί να τον πενεύουν τον Χριστό, αλλά δεν τον θεωρούν μοναδικό Υιό του Θεού και Θεό. Τον βάζουν και αυτόν ανάμεσα σε άλλους. Τρίτον, πιστεύουν στην αυτοσωτηρία και τη δύναμη της ατομικότητος και σε κάποιες μέθοδους αναπτύξεως του πνεύματος, όπως λόγου χάρη τη γιόγκα, το διαλογισμό, τα οροσκόπια, τη γνώση αυτή κλπ. Κλπ. Τέταρτον, οδηγούν τον άνθρωπο στον εγωισμό, ότι δήθεν έχει απόκρυφες και σπάνιες γνώσεις. Πράγμα που και αυτό είναι, όπως καταλαβαίνετε, εγωιστικό. Ότι γνωρίζουν δήθεν τα μεγάλα μυστικά της ζωής αυτή και αυτή η γνώση τους είναι ψεύτικη γνώση και τους οδηγεί στην αγκαλιά του σατανά. Δηλαδή, τους βγάζουν από το δρόμο της εν Χριστώ σωτηρίας. Δεν σώζεται ο άνθρωπος ο οποίος μιλάει για αυτά τα πράγματα. Και για να επαληθεύσει αυτό που είπε ο Κύριος και είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή, είναι γραμμένο μέσα στα Ιερά Βιβλία, δίχως εμένα δεν μπορείτε να πάτε στο Θεό ούτε να σωθείτε. Όλες αυτές οι σέκτες ή σχεδόν όλες προέρχονται από την Αμερική. Έχουν κοινή μητέρα τη Μασονία και το Σιωνισμό. Διαδίδουν επίσης το Βουδισμό, τον Ιαχωβισμό σε πολλές παραλλαγές των θεμάτων αυτών. Διαδίδουν τις αρχές προχριστιανικές θεωρίες. Ό,τι έχουν σκεφτεί οι αιρετικοί που καθοδηγούνται από τον σατανά, το έχουν αυτοί συμπεριλάβει μέσα στις διδασκαλίες τους, με αληθοφάνεια. Το πιο χαρακτηριστικό και τα πιο χαρακτηριστικά βιβλία γραμμένα με τον τρόπο medium και καθοδηγημένα από δαίμονες έχουν συγγράψει δύο μεγάλες θεοσοφίστριες, η Αν Μπεζάν, θεοσοφισμός είναι από τη λέξη θεός όφης. Η Αν Μπεζάν λοιπόν και η προηγουμένη της θεοσοφίστρια Μπλαβαβάτσκι μαζί με τον Όλκοτ. Όλες αυτές οι θεωρίες και τα βαθέα του σατανά έχουν γραφτεί για ένα μόνο σκοπό. Να παραπλανήσουν τους ανθρώπους ώστε να χάσουν τη σωτηρία τους.
και είναι όλα αυτά τόσο επιστημονικά τεκμηριωμένα και ψεύτικα συγχρόνως, τόσο εντυπωσιακά και πιστικά γραμμένα, ώστε να παρασύρουν τους αδαείς, αλλά και ανθρώπους πολύ μορφωμένους, τους πάντες εκτός ποιους. Μόνο μία κατηγορία ανθρώπων, αυτούς που γνωρίζουν σωστά και καλά τα Ευαγγέλια από τα πατερικά κείμενα, την Αγία Γραφή, και πιστεύουν βέβαια σε αυτήν, μόνο αυτούς δεν μπορούν να τους ξεγελάσουν. Ξεγελούν τους Προτεστάντες που δεν γνωρίζουν καλά το Ευαγγέλιο, τους Καθολικούς και τους Βουδιστές, δεν μπορούν να ξεγελάσουν όμως τους σωστούς και καλούς γνώστες της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό και η μεγαλύτερη αντίπαλη των σεκτών και αυτών των ανθρώπων είναι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και αυτοί το ξέρουν αυτό. Γιατί αυτοί οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τους ξεσκεπάζουν. Σε αυτούς απευθύνουν και τις πιο σκληρές κατηγορίες τους. Κατηγορούν την Εκκλησία, τους ιερείς, τους Ορθοδόξους. Μισούν την ορθή ερμηνεία των Ευαγγελίων από τους πατέρες και συκοφαντούν τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Συκοφαντούν επίσης την Παναγία, ενδεικτικό, τον Απόστολο Παύλο, τον Μέγα Κωνσταντίνο. Αυτοί συνήθως υμνούν και παραδέχονται τον Άριο, που δεν δεχότανε τη θεότητα του Χριστού, το Μέγα αυτό αιρετικό τον οποίον τον έκανε έξω η Εκκλησία, τον Οριγένη που επέμενε στη μετεσάρκωση και αφορίστηκε από την Ορθόδοξη Εκκλησία, τον Ιουλιανό τον Παραβάτη κλπ. Και υμνούν τον αποκρυφισμό, το βουδισμό, τις Βέδες, το σιωνισμό. Γράφουν ψευδώς ότι ο Χριστός ήταν Εσσαίος ή και Ρωμαίος ή ακόμα τελευταία και Έλληνας. Γράφουν ότι πήγε και σπούδασε στην Αίγυπτο και στις Ινδίες, ενώ όπως έχουμε πει 12 χρονών δίδασκε τους σοφούς μέσα στο ναό του Σολομόντος και δεν είχε ανάγκη να πάει πουθενά για να μάθει. Ήτανε θεοδίδακτο το παιδί αυτό, 12 χρονών ο Ιησούς Χριστός. Ούτε Αίγυπτο ούτε Ινδίες δεν μας λένε τα Ευαγγέλια ότι πήγε. Αυτοί τα βγάζουν μέσα από το μυαλό τους, ότι πήγε δήθεν σε άλλα έθνη και σπούδασε. Γράφουν ψευδώς πως ο Ιούδας ήταν Ηρωδιανός και επαναστάτης, ενώ το Ευαγγέλιο τι λέει, ήτανε κλέφτης και φιλάργυρος. Οδηγούν τους οπαδούς τους στη λατρεία των όντων ή οντοτήτων που δεν είναι άλλοι από τους δαίμονες, τους αγγέλους, τους σκότους και τους σατανά. Κάνουν επίσης, προσέξτε το αυτό, αναδρομές δήθεν σε προηγούμενες ζωές, πράγμα που είναι καθαρά σατανικό και γίνεται υπό την καθοδήγηση των δαιμόνων. Λένε πως ο Χριστός μίλησε για μετεσάρκωση, ενώ ο Χριστός ουδέποτε μίλησε για μετεσάρκωση και μάλιστα την απέκλεισε. Έχουμε πει σε άλλες εκπομπές και έχουμε κάνει ειδικό θέμα δι' αυτό. Αφού η διδασκαλία του Χριστού μας αφήνει, λέει πως μία φορά θα ζήσει ο άνθρωπος και η ψυχή θα πάει στο Θεό για να κριθεί κατά τη Δευτέρα Παρουσία, τη γενική κρίση όλων των ψυχών. Και ο Απόστολος Παύλος, εναντίον της μετεσαρκώσεως, λέει το εξής στους Εβραίους, το 9ο κεφάλαιο: «Μια φορά θα ζήσει ο άνθρωπος και μετά θα κριθεί». Πού είναι λοιπόν η μετεσάρκωση? Αυτά που σας λέμε είναι πράγματα στάνταρ για όσους γνωρίζουν το Ευαγγέλιο. Όμως, οι σέκτες και οι αιρετικοί, πάσης φύσεως αιρετικοί, τα αμφισβητούν και λένε τα αντίθετα, διότι το πνεύμα τους είναι διεστραμμένο και αντιευαγγελικό. Διαβάζουν τα Ευαγγέλια μόνο και μόνο για να τα διαστρέψουν. Λυπούμαστε για όσους λέγονται κατ' όνομα χριστιανοί και παραδόξως πιστεύουν κάποιες από αυτές τις θεωρίες των αιρετικών.
διότι δεν γνωρίζουν την ορθή πίστη, είναι εγωιστές και δεν πείθονται από τα ορθόδοξα δόγματα. Και αν δεν γνωρίζεις την ορθόδοξη και σωστή πίστη, δεν μπορείς να εισέλθεις στη Βασιλεία του Θεού. Είναι λοιπόν δύσκολο να αλλάξουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δύσκολο να αλλάξουν. Εν τούτης, πρέπει να τους νουθετούμε με καλό τρόπο. Αν χίλιοι θεολόγοι και χίλιοι αγιορείτες πατέρες τους συμβουλέψουν, μάλλον δεν θα κατορθώσουν και πολλά πράγματα. Διότι ο εγωισμός και η εμπιστοσύνη που έχουν στα πιστεύω τους οι αιρετικοί αυτοί είναι κάτι το φοβερό και ανυπέρβλητο και πολύ δύσκολο να ανατραπεί. Μόνο, αγαπητοί αδερφοί, με προσευχές που ο ίδιος ο Κύριος μπορεί να τους φωτίσει, μπορεί να γίνει ένα θαύμα επανόδου του στην υγεία της διδασκαλίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εμείς έχουμε καθήκον να αγαπούμε τους αιρετικούς, αλλά να μισούμε τις αιρέσεις τους. Να τους συμβουλεύουμε, αν γνωρίζουμε πολύ καλά τα θέματα, με πνεύμα τάπεινο φροσύνης και ειρήνης, χωρίς χαρακτηρισμούς και ευρυσιές, ή να τους απαξιώνουμε, αλλά με υπομονή και σωστά επιχειρήματα. Δίχως εξακολούθηση να λέμε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια. Λέει ο Κύριος μας στο Ευαγγέλιο πως όποιος επαναφέρει έναν παραπλανημένο αιρετικό στην πίστη και στη μετάνοια, κάνει κάτι ανώτερο από την ανάσταση ενός νεκρού. Φέρνει έναν άνθρωπο από την πλάνη στη σωτηρία, έναν νεκρό επαναφέρει στη ζωή και συμπληρώνει: «Χαρά γίνεται στον ουρανό από έναν που επανέρχεται στην ορθή πίστη και στη σωτηρία». Μάλιστα λέει για έναν αμαρτωλό που συνέρχεται, όπως ήταν ο Άσωτος. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, μακριά από τις σέκτες, που όπως αλλού τους ονομάζουμε αιρετικές ομάδες και αιρετικούς, οι οποίοι έχουν κατακλείσει τη χώρα μας. Προσοχή μεγάλη χρειάζεται ώστε να μην ξεφύγουμε ούτε κατελάχιστο από τη σωστή ορθή και υγιή πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Με ενδιαφέρον και προσοχή να μελετάμε την Αγία Γραφή και τους πατέρες, ώστε να υπάρχει πάντοτε η σωστή τοποθέτηση στα θέματα αυτά. Και να είστε βέβαιοι πως όλη η δύναμη του σατανά να πέσει επάνω σας δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και όπως λέει, πύλε άδου ου κατησχίσουσι αυτής. Και ας μην περιμένουμε από τους δυτικούς ή τους Αμερικανούς να μας σώσουν, αυτοί πρέπει να προσμένουν από την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία τη σωτηρία τους. Αλλά βλέπουμε και το φαινόμενο αρκετοί να πηγαίνουν από αυτούς τους αιρετικούς στο Άγιον Όρος για να βρουν παρηγοριά. Διότι οι Δυτικοί έχασαν ό,τι πολυτιμότερο υπήρχε, το Χριστό και την πίστη τα οποία κράτησε η Ελλάδα. Ποιος τους τα πήρε αυτά? Η πρόοδος, ο τεχνικός πολιτισμός, η Γαλλική Επανάσταση που δεν ήθελε το Θεό, που να στηρίξει αυτή μια ολόκληρη κοινωνία με αξίες. Έβγαλαν από τη μέση τις θεϊκές αξίες και έβαλαν ανθρώπινες αξίες για μια ψεύτικη ισότητα και αδερφοσύνη. Μα δεν γίνεται δίχως το Θεό τίποτε σωστό. Το είπε και ο Κύριος: «Άνεφε μου ουδύναστε ποιήν ουδέν». Αυτοί λοιπόν που δίδασκαν αδερφοσύνη στη Γαλλική Επανάσταση έγιναν μεταξύ τους εχθροί και καρατόμησε ο ένας τον άλλον. Αργότερα έκαναν δύο παγκοσμίους πολέμους και έγραψαν τα πλέον εσχρά και άθεα συστήματα. Ο Σάρτρ, η Γερμανία αυτή άθεη,
ακολούθησαν τον υλισμό και τη μαγεία τελικά. Ξεπέρασαν τα όρια και στράφηκαν εναντίον του ανθρώπου και της πίστεως. Υποδούλωσαν τον άνθρωπο στη μηχανή. Γιατί? Διότι σιγά σιγά ξέφυγαν, όπως είπαμε, από την Ορθοδοξία και από τα υγιή δόγματα. Και λένε τώρα πως ο άνθρωπος είναι ένα οικονομικό «ον», μια οικονομική κοινωνική ομάδα, μονάδα. Δεν είναι κατάντια. Τι πιο αποτρόπαιο υπάρχει από αυτό? Και τώρα στον 21ο αιώνα ζητάμε εμείς οι Έλληνες να μας σώσουν ποιοι? Οι Δυτικοί που έχουν χάσει τελείως την πίστη τους στο Θεό. Αυτοί δεν μπορούν να σώσουν ούτε τους εαυτούς τους. Αυτοί πρέπει να ζητάνε από μας σωτηρία. Τις αξίες τις κρατάει ακόμα ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία. Αλλά δεν γνωρίζουμε εμείς την αξία αυτών των πραγμάτων. Ούτε θυμόμαστε ιστορικά τι υπήρξαμε. Δεν γνωρίζουμε τι έπραξε ο Ελληνισμός για την ανθρωπότητα. Δεν γνωρίζουμε τι ρόλο έπαιξε το Ευαγγέλιο και η ελληνική γλώσσα και η ιστορία για να τα αξιολογήσουμε σωστά. Λέμε τη λέξη Έλληνες και Ελλάδα, αλλά δεν έχουμε την αυτοσυνείδηση που θα έπρεπε να έχουμε. Κάποτε, λέει, ένας βοσκός βρήκε ένα λιονταράκι μικρό. Το πήρε και το έβαλε μαζί με τα πρόβατα και καθώς μεγάλωνε το λιονταράκι άρχισε και αυτό να βελάζει όπως τα πρόβατα. Νόμιζε και αυτό ότι είναι πρόβατο. Δεν μπορούσε να καταλάβει ότι είναι ο βασιλιάς των ζώων και βέλαζε όπως και άκουγε τα προβατάκια. Έτσι είναι σήμερα ο Ελληνισμός, σαν κοιμισμένο και υπνοτισμένο λιοντάρι. Αντί να βγάλει φωνή λιονταριού, βγάζει φωνή προβάτου και βελάζει θλιβερά μες στη μάντρα των εθνών. Αλλά αυτά είχαμε για σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά που θα συζητήσουμε πάλι ένα θέμα της Ορθοδοξίας μας. Χαίρετε, χαίρετε εν Κυρίω.